Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία Τετάρτης για σήμερα, 23ο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για το χρυσό αιώνα της τέχνης. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 4 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Πότε φτιάχτηκαν τα πιο σπουδαία έργα στην Αθήνα? Τα πιο σπουδαία έργα στην Αθήνα φτιάχτηκαν στα χρόνια του Περικλή, δηλαδή τον 5ο π.Χ. αιώνα. Επειδή τώρα τα έργα αυτά γνώρισαν και συνεχίζουν να γνωρίζουν ακόμη και σήμερα το θαυμασμό όλου του κόσμου, ο αιώνας αυτός ονομάστηκε Χρυσός. Επίσης, τα έργα αυτά ονομάστηκαν κλασικά, καθώς διαχρονικά αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού. Ο Περικλής, θέλοντας αρχικά να ξαναφτιάξει τους ναούς που είχαν καταστρέψει οι Πέρσες, πήρε τα χρήματα από το Συμμαχικό Ταμείο και έφτιαξε στην Αθήνα τόσα έργα που οι άνθρωποι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Την εποπτεία για τα έργα αυτά την είχε αναθέσει στο Φιδία, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς γλύπτες της εποχής. Ερώτηση νούμερο 2. Ποια μνημεία χτίστηκαν την περίοδο αυτή? Στην Ακρόπολη των Αθηνών χτίστηκαν τα πιο σπουδαία μνημεία. Το πρώτο που συναντούσε όποιος ανέβαινε εκεί ήταν τα προπύλαια, που ήταν η είσοδος του Ιερού Βράχου. Στα δεξιά ήταν ο ναός της Αθηνάς Νίκης και στο πιο ψηλό σημείο το πιο γνωστό μνημείο της χώρας μας, ο Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας ήταν ένας ναός επίσης αφιερωμένος στη θεά Αθηνά. Μέσα σε αυτό τώρα υπήρχε και το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το οποίο ήταν έργο του ίδιου του Φιδία. Άλλο σπουδαίο μνημείο ήταν το Ερέχθειο, το οποίο ήταν χτισμένο στο σημείο που είχε ανταγωνιστεί η θεά Αθηνά με το θεό Ποσειδώνα για το ποιος θα δώσει το όνομά του στην πόλη. Νικήτρια προφανώς είχε βγει η θεά Αθηνά. Τα έργα φυσικά δεν ήταν μόνο αυτά, καθώς ο χώρος ήταν γεμάτος αφιερώματα. Ένα από αυτά ήταν και το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς, το ύψος του οποίου μάλιστα έφτανε τα 7 μέτρα. Τρίτη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, πώς ήταν τα αγάλματα της εποχής. Τα αγάλματα που δημιουργούνται την εποχή αυτή διαφέρουν πολύ από τα προηγούμενα, δηλαδή από τους κούρους και από τις κόρες. Για τους κούρους και τις κόρες είχαμε μιλήσει αναλυτικά στα προηγούμενα μαθήματά μας. Τα πρόσωπα πλέον είναι πιο φυσικά και τα χέρια και τα πόδια δίνουν την αίσθηση ότι κινούνται. Και εκτός από τον Φιδία που τον έχουμε αναφέρει ήδη, άλλος πολύ γνωστός γλύπτης της εποχής ήταν ο Πολύκλητος. Τέταρτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, τι γνωρίζετε για τα έργα ζωγραφικής της εποχής εκείνης? Τα έργα ζωγραφικής της εποχής εκείνης δεν ήταν εύκολο να σωθούν, αλλά γνωρίζουμε πολλά για αυτά μέσα από τα αγγεία τα οποία έχουν σωθεί. Τα αγγεία είχαν πάνω τους παραστάσεις και οι Αθηναίοι τα χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή για να αποθηκεύουν διάφορα προϊόντα. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. 4 ερωτησούλες και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος.